Η Αμερική εφαρμόζει στρατηγική που στοχεύει στην παράταση του πολέμου, είπε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Corriere della Sera ο Βρετανός ιστορικός Νάιαλ Φέργιουσον. Ο ίδιος που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί φιλορώσος, μεταξύ άλλων είπε τα εξής: «Με δεδομένα πρώτον την ηθική νίκη των Ουκρανών και δεύτερον την κακή απόδοση των ρωσικών δυνάμεων και τις μεγάλες απώλειές τους στα διάφορα μέτωπα, ο αμερικανικός παράγοντας έπρεπε να είχε ασκήσει διπλωματία πυγμής ώστε να επιβάλλει εδώ και τώρα την ειρήνη στην Ουκρανία, όπως εξάλλου έχει κάνει στο παρελθόν σε πολλές περιπτώσεις στην Ευρώπη. Ωστόσο, η κυβέρνηση Biden όχι μόνο δεν έπραξε αυτό, αλλά επιπλέον απέχει επιδεικτικώς από τη διπλωματία, εφαρμόζοντας στρατηγική παρόξυνσης η οποία στοχεύει στην παράταση του πολέμου. Οι Αμερικανοί επέλεξαν αυτή τη γραμμή επειδή πιστεύουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα πέσει ο Πούτιν και θα επέλθει αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία. Αλλά κάνουν σοβαρό λάθος. Αυτή η στρατηγική, τον είπα, είναι επικίνδυνη και αμελέτητη». Ο ίδιος πρόσθεσε πως η κίνδυνη παράτασης του πολέμου είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι δείχνει να αντιλαμβάνεται ο Biden. Επιπλέον, αν συνεχιστεί η γραμμή της απειλής προς τον Πούτιν, ότι δηλαδή θα χάσει την εξουσία του, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες εκείνος να καταφύγει σε απεγνωσμένα μέτρα ώστε να αποφύγει την ήττα, εννοώντας τα πυρηνικά.